Καλησπέρα σας και καλό μήνα σε όλους. Ως σήμερα, περισσότερα από 885.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, με 44.200 θανάτους. Αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 185.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν και έγιναν καλά. Όλος ο επιστημονικός κόσμος παρακολουθεί με αγωνία την ταχύτατη διασπορά του ιού όπου βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 189.000 κρούσματα και 4.097 νεκρούς, ενώ η γείτονα Ιταλία έχει καταγράψει περισσότερα από 105.000 κρούσματα και 12.428 νεκρούς. Η Ισπανία κατέγραψε 864 θανάτους σε μια ημέρα. Με τον επικεφαλής της επίγουσας απόκρισης και φίλο μου Φερνάντο Σιμώνα Νοσί. Του μίλησα σήμερα, τον ευχήθηκα και του στέλνω και επίσημα από την Ελλάδα θερμά περαστικά. Μου είπε ότι συνηθίζει να δουλεύει με teleworking. Βλέπετε, κανείς μας δεν είναι άτρωτος. Δεν έχουμε ακόμη ανοσία. Θεωρητικά όλοι μπορεί να κολλήσουμε τον ιό, αρκεί να μην ασθενήσουμε όλοι μαζί, να μην έχουμε πολλά σοβαρά περιστατικά μαζί, να τα αντιμετωπίσουμε με όσο δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, έως σήμερα 1 Απριλίου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 421.000 περιπτώσεις και 29.350 θάνατοι, ενώ η Ιταλία πενθεί για περισσότερες από 10.700 καταγεγραμμένους θανάτους. Σήμερα ανακοινώνουμε 81 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Επιπλέον έχουν ανιχνευθεί 20 άλλα κρούσματα που αφορούν μέρος της επιδημικής έξαρσης κρούσματων σε πλήρωμα κρουαζιεροπλοίου. Το σύνολο του πληρώματος 380 και πλέον άτομα έχουν ελεγχθεί και αναμένονται τα συνολικά αποτελέσματα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων μαζί με τα του κρουαζιεροπλοίου είναι 1.415, ενώ αν εξαιρέσει κανείς τα έως τώρα θετικά από το κρουαζιερόπλοιο, 1.375 στη χώρα. 90 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους είναι 66 ετών, 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 57% έχει υποκείμενο νόσημα. 6 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και 50 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 72 έτη, με 38 άνδρες και 12 γυναίκες. Το 94% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και μεγάλη ηλικία. Έχουν διενεργηθεί ως σήμερα 17.350 εργαστηριακά τεστ. Θα επανέλθω σε ένα θέμα που συζήτησα χθες για να ξεκαθαρίσω ένα-δύο πραγματάκια. Αφορά τις μάσκες και τη χρήση τους στο γενικό κοινό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Αμερικανικό CDC, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, τον ΗΠΑ, έχουν πει ότι μόνο τα άτομα με συμπτώματα του ιού και όσοι φροντίζουν για αυτά, καθώς βέβαια και οι επαγγελματίες υγείας, θα πρέπει να φορούν μάσκες. Αντιλήφθηκα πως υπάρχει μια διχογνωμία. Κάποιοι εμπειρηγνώμονες, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή του Κινέζικου Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, πιστεύουν ότι μπορεί να είναι χρήσιμη για αυτή την πανδημία. Άλλοι εξίσου ειδικοί πιστεύουν πως η στρατηγική αυτή είναι λάθος, όταν υπάρχει τεράστια έλλειψη ιατρικών μασκών στην αγορά και ότι ενέχει και κινδύνους γιατί δεν χρησιμοποιείται σωστά. Είναι η πανδημία των πολλών αβεβαιοτήτων και των ερωτηματικών. Βλέπω τη στρατηγική κάποιων χωρών και υγειονομικών τους αρχών σε μέρη της Ασίας να ενθαρρύνουν τους πολίτες να φορούν μάσκες στο κοινό για να αποτρέψουν τη διάδοση του ιού, ανεξάρτητα από το αν έχουν συμπτώματα, και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να μιλούν ήδη για αυτές τις στρατηγικές. Εμείς είμαστε θειασότητες της επιστημονικής αλήθειας, η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί 100% να τεκμηριωθεί. Και σίγουρα το μέγιστο όφελος από τις μάσκες είναι στα νοσοκομεία, στο προσωπικό μας, στους ασθενείς μας και σε αυτούς που τους περιποιούνται. Εκεί χρειάζονται περισσότερο και μάλιστα με την τεράστια έλλειψη μασκών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, αν όλοι μας τηρούσαμε τις σωστές αποστάσεις, δεν έχει νόημα η χρήση τους. Παρ' όλα αυτά, όπως κάνω συνήθως όταν προκύπτουν τέτοια διλήμματα, σε συνεργασία με την Υγεία του Εθνικού Οργανισμού Υγείας και του Υπουργείου, επικοινώνησα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νόσων, το Ευρωπαϊκό CDC. Και τους ζήτησα να τοποθετηθούν επίσημα για αυτό το θέμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβεβαιώνει ότι η κύρια χρήση των μασκών είναι για την προστασία των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών. Θα προχωρήσω σε ένα άλλο επιστημονικό ζήτημα. Κάποιοι επιστημονικοί κύκλοι βάζουν ερωτήματα σχετικά με την καταγραφή των θανάτων
και αν καταγράφουμε όλους τους θανάτους. Πιστέψτε με, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε επιστημονική κριτική. Δεν φοβούμαστε την αλήθεια. Είμαστε προασπιστές της και θα συνεχίσουμε έτσι. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό μια ομάδα επιστημόνων. Αν είχαμε περισσότερους θανάτους, θα είχε καταγραφεί ήδη η αύξησή τους σε ειδικό σύστημα παρακολούθησης των θανάτων που αφορά το σύνολο της χώρας. Η καταγραφή των θανάτων γίνεται από τα ληξιαρχεία των Δήμων της χώρας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και αφορά τους θανάτους που δηλώθηκαν κατά την εβδομάδα αναφοράς. Είναι συνήθως η προηγούμενη από την εβδομάδα που καταγράφουμε. Τα δεδομένα αφορούν το σύνολο της χώρας, προέρχονται από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ληξιαρχικών πράξεων που λειτουργεί από το Μάιο του 2013 στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έχει οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ως διαπιστευμένος φορέας. Το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν και άλλες 21 ευρωπαϊκές χώρες. Συνήθως αυτό το σύστημα καταγράφει αύξηση θανάτων όταν υπάρχει κάποια επιδημία η οποία σχετίζεται με αύξηση θανάτων σε μια χώρα. Δεν έχει λοιπόν το σύστημα αυτό καταγράψει θανάτους στην Ελλάδα ή θνησιμότητα η οποία να είναι παραπάνω από τα πλαίσια της αναμενόμενης. Αυτό είναι οπωσδήποτε πάρα πολύ καθησυχαστικό για μας. Σήμερα, στην Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων από Ειδική Υποομάδα Παιδιάτρων, που περιλαμβάνει καθηγητάς πανεπιστημίου, εγκρίθηκαν ειδικές οδηγίες για βρέφη, παιδιά και εφήβους με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λίμωξη από το νέο ιό, καθώς και θεραπευτικός αλγόριθμος για την νόσο. Τέλος, από τη θέση αυτή σήμερα, θέλω να στείλω τις θερμές μου ευχαριστίες και τους χαιρετισμούς μου ονομαστικά σε κάποιους από τους ασθενείς που επισκέφτηκα το πρωί στο Αττικό και στην Αγία Βαρβάρα, παρουσία ενός σεμνού ανθρώπου του τοπικού υπεάρχη του κ. Ροϊλού. Επισκέφτηκα τους εξής ασθενείς, τον Ιωσήφ, την Κωνσταντία, τον Δημήτρη, την Ελένη, τον Παναγιώτη, τη Μαρία, τον Αναστάση, την Εκατερίνη, τον Κυρνίκο, τη Γεωργία, τη Ρεγκίνα, τη Βιολέτα, τη Μαρία, την Ελένη που είναι και έγκυος. Γρήγορα περαστικά από την καρδιά μας σε όλους, όπως και σε όλους τους ασθενείς που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Σε ένα ξεχύλισμα ευγνωμοσύνης σε όλους τους υγειονομικούς, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλους εμάς, τους ήρωες της πρώτης γραμμής. Μεταξύ αυτών που είδα ή μίλησα σήμερα και περιποιούνται εκεί τους αρρώστους, την Άντια, τον Παναγιώτη, την Ανθούλα, τον Απολέοντα, τη Στυλιανή στην Αγία Βαρβάρα, τον Δημήτρη, την Αναστασία, τον Χρήστο, τη Δήμητρα, τον Μάνο, τη Χριστίνα, τον Κώστα, τον Γιώργο, τη Βιβή, τον Δρόσο, τον Θοδωρή, τον Νίκο, τον Περικλή από την Αλεξανδρούπολη, τον Διευθυντή της Μονάδας Συντατικής Θεραπείας στο Παπα-Νικολάου και όλους τους άλλους. Μας δίνουν όλους κουράγιο να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Καραδαλιάς. Καλησπέρα σας με την πολιτική προστασία. Συνεχίζουμε και σήμερα να δίνουμε τη μάχη ενάντια στην πανδημία, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο, προκειμένου να σταματήσουμε τη διασπορά της νόσου. Πολιτεία και πολίτες, δίνουμε από κοινού τη μάχη, γιατί μόνο μαζί μπορούμε να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Ξεκινώντας τη σημερινή ενημέρωση, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά σε κάποιους λίγους που μιλούν για αυστηρό ύφος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είμαστε μια δημοκρατία της πειθούς. Την ηθική της ατομικής ευθύνης νομίζω την έχουμε κάνει όλη πράξη. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε όσο άδικη κριτική και αν δεχθούμε. Για την ίδια στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνική συνείδηση, μένει στο σπίτι, βοηθώντας τους ίδιους και τους γύρω τους, την ίδια στιγμή που το σύνθημα, στόχος αλλά και στίχημα, το μένουμε σπίτι είναι η σύσταση του συνόλου του πολιτικού κόσμου, κάποιοι λίγοι συμπολίτες μας δυστυχώς αδιαφορούν. Και οι συνεχείς εκκλήσεις μας και οι συνεχείς προειδοποιήσεις μας και ναι, η αυστηρότητά μας είναι για αυτή τη μικρή μειοψηφία, που θέτει με τόση απερισκεψία σε κίνδυνο όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια και θα έλεγα υποδειγματική για πολλές χώρες στη συντριπτική της πλειοψηφίας. Δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν, όμως κάνουμε όλοι μια τεράστια προσπάθεια και θέλουμε να έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Ευγνωμονούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, των Ελλήνων πολιτών, αναγνωρίζοντας τις μέχρι σήμερα θυσίες τους. Μαζί τους αγωνιζόμαστε καθημερινά, σε κάθε μάχη, σε αυτόν τον πόλεμο.
Μαζί τους όλοι μαζί δείχνουμε επιμονή, υπομονή. Μαζί τους μετράμε μέρες και εβδομάδες μέχρι να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Την ίδια όμως στιγμή θα είμαστε αδιαπραγμάτευτα δεικτικοί και προειδοποιούμε αυτούς τους ελάχιστους σε αριθμό, αδιάφορους και απερίσκεπτους, που δυσκολεύονται να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης και τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας, ότι δεν θα ανεχτούμε την ανεύθυνη στάση τους. Στάση που απονομεύει την πατριωτική προσπάθεια των πολλών. Στάση που δημιουργεί προφανείς κινδύνους για την εξάπλωση της νόσου. Δεν είναι θέμα μαγκιάς για κανέναν, αλλά είναι ζήτημα ευθύνης για μια ολόκληρη κοινωνία, για την ίδια τη χώρα και τους πολίτες της, να μην επιτρέψουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και γι' αυτό το διακύβευμα προσωπικά δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω. Θα δω κάθε μέρα δύναμη από τους πολλούς που παλεύουν, που αγωνίζονται, που υπεύθυνα, που πατριωτικά αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Στο σημείο αυτό, περνώντας το υπηρεσιακό σκέλος της σημερινής ενημέρωσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τίθεται σε καραντίνα η κοινότητα Φούστανη της Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου του Δήμου Αλμοπίας στην Έδεσα. Η καραντίνα ξεκινά από σήμερα το βράδυ στις 8 και έχει διάρκεια 14 ημερών. Η απόφαση, η οποία αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου στην ευρύτερη περιοχή, λήφθηκε σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και του Οικείου Δήμου. Το επιδημιολογικό φορτίο των τελευταίων 48 ωρών μας αναγκάζει να προχωρήσουμε στην απόφασή μας αυτή και επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω ανάληψη πρωτοβουλειών ανάλογα με τις εξελίξεις. Στο σημείο αυτό, συνεχίζοντας την ενημέρωση, θα ήθελα να σας ενημερώσω για το επιβατηγό πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο αρόδο έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Το εν λόγω επιβατηγό ξεκίνησε από το Τσεσμέ της Τουρκίας στις 7 Μαρτίου με τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου προορίζεται να λειτουργήσει ως πλωτό ξενοδοχείο. Στις 23 Μαρτίου η Τουρκία αρνήθηκε την επιστροφή του και αυτό κατέπλευσε αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου επιτρέψαμε ως Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τον ανεφοδιασμό του. Για τον επαναπατρισμό του πληρώματος είχε ξεκινήσει με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών διαδικασία επαναπατρισμού των 383 επιβατών του. Στις 29 Μαρτίου και μια μέρα πριν την οριστικοποίηση του σχεδίου επαναπατρισμού των επιβατών, ενημερωθήκαμε το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ σχετικά με το θετικό αποτέλεσμα εξέτασης για το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2. Αφορούσε έναν Ελβετό υπήκοο 73 ετών, μέλος του πληρώματος του πλοίου, ο οποίος φέρεται να εμφάνισε συμπτώματα στις 26 Μαρτίου και λόγω επιδείνωσης αυτών μεταφέρθηκε στις 28 Μαρτίου στο Περιφερειακό Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων. Εστάλη δείγμα του ασθενούς λόγω ισχυρής υποψίας για το νέο κορονοϊό στις 29 Μαρτίου, το θετικό αποτέλεσμα του οποίου οδήγησε στην αποστολή κλιμακίου του ΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας στο πλοίο το πρωί της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, εδόθησαν οδηγίες για απομόνωση των στενών επαφών του ασθενούς, καθώς και οδηγίες για το υπόλοιπο προσωπικό του πλοίου. Έγινε έλεγχος με λήψη στοματοφαρυγγικού επιχρήσματος σε 27 άτομα στενές επαφές του κρούσματος, μέλη του πληρώματος και 20 εξ αυτών βρέθηκαν θετικοί στο νέο κορονοϊό. Έγινε διαχωρισμός του προσωπικού σε υψηλού, μετρίου και χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα πάντα με τα πρωτόκολλα, με αντίστοιχες οδηγίες απομόνωσης και περιορισμό των κοινωνικών επαφών. Χθες, 31 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο υπόλοιπο πλήρωμα του πλοίου από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται. Σήμερα η εικόνα στις τράπεζες και στις λαϊκές ήταν σαφώς βελτιωμένη και ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας για την οριζόντια τήρηση των μέτρων και των κανόνων που διέπουν την επίσκεψη σε αυτές. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι για να σταματήσουν τα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών που αφορούν στις λαϊκές αγορές, προωθείται διάταξη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου με απόφαση των φορέων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παράλληλα με τις ως τώρα διοδοτούμενες λαϊκές αγορές, όταν κριθεί αναγκαίο, θα υποχρεούνται να λειτουργούν νέες λαϊκές αγορές στις ευρύτερες ίδιες περιοχές την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες για την αποφυγή του οποιοδήποτε συγχρονισμού. Επίσης, στο πλαίσιο του περιορισμού των άσκοπων μετακινήσεων και της προφύλαξης περιοχών που δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και ειδικά των νησιών μας, θα απαγορευτούν άμεσα οι πτήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών και ιδιωτικών ελικοπτέρων. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η προμήθεια υγειονομικού υλικού. Ειδικά αναβλωμένο μεταφορικό αεροσκάφος έφερε σήμερα φορτίο 80 τόνων υγειονομικού υλικού από το Τιαντζίν της Κίνας για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας. Το φορτίο αποτελείται από 250.000 ειδικές μάσκες FPP 2 και FPP 3, 125.000 στολές Tyvek, καθώς και χειρουργικές μάσκες, ασπίδες προσώπου, ποδονάρια για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Στο σημερινό φορτίο περιλαμβανόταν επίσης μέρος της δωρεάς του εφοπλιστή κ. Προκοπίου, αποτελούμενο από 160.000 ειδικές στολές Tyvek, ενώ αύριο αναμένεται με ειδική μισθωμένη πτήση το κύριο μέρος της δωρεάς του κ. Προκοπίου με 2,5 εκατομμύρια γάντια. Επίσης, ο όμιλος Hellenic Healthcare Group με επιστολή του έθεσε στη διάθεση του ΕΟΠΗ συνολικά 150 κλίνες, 50 του Υγεία και 50 του Μετροπόλιταν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για νοσηλεία ασθενών COVID-19, εφόσον χρειαστεί, ώστε να αποσυμφορηθούν τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος μας Υγείας. Πρωθυπουργός σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτρη Σπυρίδη τον ευχαρίστησε για την προσφορά του αυτή. Εξίσου σημαντική είναι και η προσφορά του νοσοκομείου Ντινάν για τη διάθεση 12 κλινών ΜΕΘ και 53 κλινών νοσηλείας για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ευχαριστούμε όλους για το μοναδικό τρόπο που συμβάλλουν σε αυτή τη δύσκολη εθνική προσπάθεια. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε τηλεσύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θοδωρικάκο, τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Απόστολο Τζικώστα και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Δημήτρη Παπαστεργίου, συζητήθηκε στενότερη συνεργασία ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω κορονοϊού. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα ενισχυθεί επιπλέον με άλλα 12 εκατομμύρια ευρώ για τη σύντηση πολιτών που πραγματικά έχουν ανάγκη σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Ένα από τα βασικά εργαλεία σε αυτή την προσπάθεια είναι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, το οποίο υπολογίζεται ότι εξυπηρετεί περίπου 75.000 πολίτες σε καθημερινή βάση. Στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι συμμετέχουν 273 δήμοι, στους οποίους απασχολούνται 3.047 υπάλληλοι. Το πρόγραμμα ενισχύθηκε με περίπου 1.200 εργαζομένους από τις δημοτικές υποδομές που έκλεισαν, από τα ΚΑΠΗ, τους δορυφορικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες που έχουν ανάγκη, οι πολίτες που ωφελούνται. Κάθε Δήμος δημιουργεί τηλεφωνικό κέντρο όπου θα μπορεί να απευθυνθεί όποιος έχει ανάγκη, ενώ συζητήθηκε να διανέμονται κατοίκων μερίδες φαγητού σε αυτούς που μέχρι πρόσφατα συζητίζονταν από συσίτια. Γι' αυτό το λόγο θα ζητηθεί και η δωρεάν συνδρομή μεγάλων εταιριών catering, ενώ για τη μεταφορά τροφίμων σε χωριά, όπου δεν επαρκούν τα δημοτικά οχήματα, θα ζητηθεί η δωρεάν συνδρομή εταιριών ενοικίας αυτοκινήτων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε να δίνουμε όλοι μαζί, ο καθένας από τη δική του θέση, τη μάχη για να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού, για να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσής του. Είναι ένας δύσκολος πόλεμος και για να τον κερδίσουμε χρειάζεται η συμμετοχή όλων μας. Μέχρι σήμερα κερδίσαμε τις μάχες που κληθήκαμε να δώσουμε. Πρέπει όμως να κερδίσουμε τον ίδιο τον πόλεμο. Δίνουμε πάνδημη απάντηση στην πανδημία. Εστερνιζόμαστε το σύνθημα «Μένουμε σπίτι» και το κάνουμε πράξη. Μέχρι τέλους, κάθε μέρα, με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Μένουμε σπίτι γιατί έτσι κερδίζουμε τον πόλεμο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση από την κυρία Μανουσάη και την τηλεόραση του Α. Στις οδηγίες του ΕΟΔΗ προς τους οικογενειακούς γιατρούς αναφορικά με την επιτήρηση επιβεβαιωμένου κρούσματος που παραμένει στο σπίτι, μεταξύ άλλων συνιστάται διεξαγωγή αιματολογικών ή και ακτινολογικών εξετάσεων επί συγκεκριμένων κλινικών ενδείξεων. Πού θα γίνονται αυτές οι εξετάσεις, σε δημόσιες ή και ιδιωτικές δομές, και πώς θα εξασφαλιστεί η μετάβαση των ασθενών στον χώρο αυτό? Οι συγκεκριμένες οδηγίες αφορούν και μη επιβεβαιωμένα περιστατικά που παραμένουν σπίτι με ύποπτα συμπτώματα? Ναι, είναι σαφές αυτό ότι αυτές οι οδηγίες αφορούν ανθρώπους που κρίνει ο γιατρός ότι πρέπει να τληθεί περαιτέρω παρακολούθηση ή εργαστηριακός έλεγχος. Και αυτός ο εργαστηριακός έλεγχος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άνθρωπο αυξημένου κινδύνου, θα πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο αναφοράς, στα νοσοκομεία που έχουν οριστεί από την πολιτεία. Πολλοί από αυτούς βέβαια πηγαίνουν και κάπου σε άλλες δομές, ο οποίος με τον κατάλληλο έλεγχο μπορεί να γίνει ο εργαστηριακός έλεγχος. Δηλαδή, όταν είναι ήπια η νόσος, υπάρχει άλλη ανησυχία, γιατί υπάρχει κάποια ευπαθής ομάδα στο σπίτι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα κριτήρια μας παραμένουν και είναι οι ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, οι άνθρωποι που επιδεινώνονται. Αυτοί είναι που πρέπει να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Η ήπια νόσος δεν υπάρχει ανάγκη να τρέξει στο νοσοκομείο, υπάρχει κίνδυνος να εκθέσει και να εκτεθεί. Θεωρώ ότι στη μεγάλη πλειοψηφία αυτό γίνεται. Και όταν παραστεί ανάγκη, βέβαια υπάρχει πάντα η επικοινωνία με τον γιατρό. Και από ό,τι γνωρίζω, γίνονται και τεράστιες προσπάθειες να ενισχυθεί και η πρωτοβάθμια φροντίδα να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση από το κοινό, η οποία θα αυξάνει όσο περνάει ο καιρός. Εδώ να πω ότι εμείς έχουμε βάλει ειδικά κριτήρια από προχθές, με τα οποία θα μπορεί να συνταγογραφείτε σε κάποια περιστατικά τα οποία είναι μέτριας βαρύτητας η θεραπεία από το σπίτι, και ήδη από ό,τι κατάλαβα σήμερα είναι στα τελικά στάδια η διαδικασία αυτή, ώστε να μπορεί να γίνει πράξη πολύ γρήγορα.
Δεν ξέρω. Σαφές. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Βενιζέλο, την εφημερίδα Παραπολιτικά και την Athens Voice. Υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το εξιτήριο από το νοσοκομείο και την ανάρρωση ασθενών με COVID-19. Σε πρόσφατο δημοσίευμα του Business Insider, αναφέρεται ότι οι γιατροί του Hong Kong μελέτησαν τη μακρά διαδικασία της ανάρρωσης 12 ασθενών με κορονοϊό. Διεπίστωσαν ότι ενώ τους άφησε σημαντικές οργανικές βλάβες στους πνεύμονες και την αναπνοή για τους 9 από αυτούς, ενώ ερώτημα παραμένει τι συμβαίνει τελικά με την καρδιά. Μπορείτε να μας ενημερώσετε αν υπάρχουν άλλα ευρήματα τα οποία να επιβεβαιώνουν αυτά τα συμπεράσματα? Φαντάζομαι σε μένα απευθύνεται και αυτό. Να πω ότι είναι αυτό που είπα, αβεβαιότητες και ερωτηματικά. Και να πω εδώ ότι η πορεία διαφέρει ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου και τη βαρύτητα αυτού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δηλαδή είναι διαφορετικό το τι θα μείνει ή τι θα σου αφήσει αυτός ο ιός σαν υπόλοιμα. Αν είσαι πολύ σοβαρά άρρωστο στη μονάδα, διασωληνωμένος για 15-20 μέρες και γυρίσεις πίσω, με το αν την περάσει πολύ ήπια, σαν μια ελαφρά πνευμονία, η οποία κατά κανόνα δεν αφήνει κανένα υπόλοιπο. Γνωρίζω για τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις, οι οποίες αφορούν την Κίνα, μάλιστα ήταν μικρή, όπως αναφέρει ο αγαπητός συνάδελφος, με 12 ασθενείς, η οποία έδειξε κάποια σημαντικά υπολείμματα στη λειτουργία των πνευμόνων αυτών των ασθενών. Νομίζω είναι νωρίς ακόμα για να πούμε οτιδήποτε. Σίγουρα χρειάζεται παρακολούθηση, ιδιαίτερα για αυτούς που νοσούν σοβαρά, ώστε να δούμε αν υπάρχουν κάποια υπόλοιπα στην υγεία των πνευμόνων. Μην ξεχνάτε ότι η πνευμονία γεμίζει μεγάλες περιοχές του πνεύμονα με υγρό και μπορεί να αφήσει οπωσδήποτε και κάποιο υπόλοιμα στη λειτουργία του πνεύμονα. Αλλά το σημαντικό είναι να ζήσουν βέβαια πάνω απ' όλα και μετά να παρακολουθήσουμε μακροχρόνια τυχόν επιπλοκές ή υπολείμματα που τους αφήνει η νόσος. Αυτό νομίζω θα είναι όσο περνά ο καιρός και περισσότερο ξεκάθαρο. Με βάση την επιστημονική μου εμπειρία θα αφορά τα βαρύτερα περιστατικά και τα οποία θα πρέπει να έχουν μια παρακολούθηση τουλάχιστον μερικών μηνών, ίσως και 1-2 χρόνια για να είναι πλήρης κατά κάποιο τρόπο η επάνωδός τους ή η παρακολούθησή τους ανάλογα με αυτό που τους άφησε ο ιός. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Δεβετζόγλου για το Πρόταγκον. Με τον αργό επιθυμητό ρυθμό που έχουμε καταφέρει να μεταδίδεται η νόσος στη χώρα μας, η κλιμάκωση και αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων που αναμένεται το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει για περισσότερους από 6 μήνες. Έχει μελετηθεί το ενδεχόμενο όσοι έχουν περάσει την νόσο να αποκτούν έναν τύπο διαβατηρίου αντισωμάτων για να κυκλοφορούν δίχως περιορισμούς και να εργάζονται? Να πω για το επιστημονικό μέρος της ερώτησης και δεν ξέρω αν θέλουν οι κύριοι υπουργοί να τοποθετηθούν. Να πω ότι όντως αυτό εξετάζεται όλο και περισσότερο στα σενάρια στα οποία υποχωρεί ή η βραδία εξάπλωση συνεχίζεται και μετά σταματάει και επανέρχεται στο μέλλον ο ιός σε ένα δεύτερο κύμα ή τρίτο κύμα μέχρι ο πληθυσμός να αποκτήσει ανοσία ή να χρησιμοποιήσουμε ένα εμβόλιο. Όντως οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν υψηλά αντισώματα προστατευτικά, όπως τα ονομάζουμε στην κλινική ιατρική, θα είναι για αυτούς ένα σε εισαγωγικά διαβατήριο να μπορούν να δουλεύουν στην πρώτη γραμμή, να μην φοβούνται να αναλάβουν ευθύνες πιο πολλές εκεί στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Και μιλάω εγώ βέβαια για τη δικιά μου πλευρά, τα νοσοκομεία, τα επίγοντα περιστατικά, εκεί που βλέπεις τους ασθενείς που έρχονται και έχουν την υποψία της νόσου. Θα δούμε σιγά σιγά τέτοιες στρατηγικές να υλοποιούνται, γιατί από ό,τι φαίνεται ο ιός καταλείπει ανοσία, η οποία θα διαρκεί για κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα. Μερικοί μιλάνε και για 2 και 3 χρόνια. Άρα ναι, μια τέτοια στρατηγική εξετάζεται αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είναι χρήσιμη, αλλά θα εξαρτηθεί, και εδώ πρέπει να το τονίσω, από την αξιοπιστία αυτών των τεστ, τα οποία δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή παντού, για την αξιοπιστία τους, για το αν σου λένε αλήθεια για αυτό που συμβαίνει, και φαίνεται ότι κάποια από τα νεότερα μάλλον μας λένε την αλήθεια και θα δούμε σιγά σιγά αυτά να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, όχι μόνο για να δείχνουν την πορεία του ιού σε ένα πληθυσμό, αλλά και για να εξασφαλίζουν στον ασθενή μια βεβαιότητα ότι πέρασε την νόσο και δεν κινδυνεύει από αυτήν. Κάνε σχόλιο. Καλυφθήκαμε από τον κύριο καθηγητή. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Ζουβόλου, τη Λάιφο και την ΠΑΜ. Κύριε καθηγητά, ελπίζοντας ότι θα επικρατήσει το καλό σενάριο και θα βοηθήσει και το εύκρατο κλίμα του ελληνικού καλοκαιριού, πότε αναμένεται το δεύτερο κύμα της COVID-19 το φθινόπωρο? Θα βοηθούσε σε εκείνο το στάδιο πιο έγκαιρος και μαζικότερος εμβολιασμών κατά της γρίπης, τόσο στην κοινότητα όσο και στους υγειονομικούς,
ώστε να γίνει καλύτερη διαχείριση των περιστατικών. Βλέπω οι δημοσιογράφοι μας αποκτούν πνεύμα επαγγελματία δημόσιας υγείας. Και τους ευχαριστούμε για αυτό, γιατί δείχνει ότι όλοι εκπαιδευόμαστε μαζί με αυτόν τον ιό. Άλλαξε η ζωή μας πραγματικά και γινόμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο και γιατροί και επαγγελματίες υγείας και σκεφτόμαστε σοβαρά και επιστημονικά θέματα. Ναι, έχει δίκιο η συνάδελφος. Όντως, στρατηγικές οι οποίες θα αφορούν ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα τον επόμενο φθινόπωρο χειμώνα. Θα περιλαμβάνουν βέβαια και την στρατηγική του εμβολιασμού για τη γρήπη. Δεν θες να κυκλοφορούν δύο επιθετική ή ταυτόχρονα και ιδιαίτερα τους αυξημένους κινδύνους συνανθρώπους μας να εκτίθενται και στην κυκλοφορία δύο ταυτόχρονα ιών. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βέβαια και δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Πολλές φορές στην ιολογία βλέπεις κάποιοι να βρουν συναγωνιστικά ένας με τον άλλον και να τον εκτοπίζουν σε πληθυσμιακό επίπεδο. Θα δούμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ξέρουμε ότι κυκλοφορήσαν φέτος τρεις τύποι ιού γρήπης μαζί. Στην αρχή ήταν οι δύο τύπου Α και μετά ήρθε ο Β και ακολούθησε ο κοροναϊός. Του χρόνου είναι μια μεγάλη αβεβαιότητα, ένα μεγάλο ερωτηματικό, αλλά σίγουρα στρατηγικές που αφορούν την πρόληψη, εάν δεν έχουμε μέχρι τότε εμβόλιο για τον κοροναϊό και την πρόληψη της γρήπης, για την οποία υπάρχει εμβόλιο, θα είναι σημαντικές στην αντιμετώπιση της, και στην προάσπιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Βέργου για την εφημερίδα των συντακτών προς τον κύριο Κοντοζαμάνη. Κύριε Υφυπουργέ, οι πολίτες που παρουσιάζουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα, πώς θα εξυπηρετηθούν από τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πώς αυτές θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά τη στιγμή που δεκάδες εργαζόμενοι τους μετακινούνται προς τα νοσοκομεία? Θέλω καταρχήν να είμαι σαφής και να ξεκαθαρίσω κάτι. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί κανονικά και εξυπηρετεί τον κόσμο. Δεν υπάρχουν μόνο οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν κορονοϊό. Υπάρχουν και άλλοι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη από υπηρεσίες υγείας. Και τις υπηρεσίες αυτές υγείας τις προσφέρει το κράτος τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, όσο σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο. Άλλωστε, όλες οι δομές του συστήματος υγείας λειτουργούν κανονικά. Όλες οι ειδικότητες είναι στα νοσοκομεία. Όλα τα κέντρα υγεία λειτουργούν και δέχονται κόσμο τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην επαρχία, όπου προσέρχεται κόσμος είτε είναι ύποπτο κρούσμα είτε όχι και λαμβάνει τις υπηρεσίες υγείας τις οποίες έχει ανάγκη. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι παίζει και θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση για τον κορονοϊό, διότι θέλουμε πράγματι τα ήπια και μέτρια περιστατικά να μην πηγαίνουν στο νοσοκομείο, διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Άρα πρέπει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να διαδραματίσει το ρόλο τον οποίο οφείλει να κάνει και τον διαδραματίζει αυτή τη στιγμή. Πέραν από τα κέντρα υγείας τα οποία έχουμε πει ότι ξεκινάνε προκειμένου να είναι κέντρα υγείας αποκλειστικά για COVID, όλα τα άλλα κέντρα υγείας προσφέρουν κανονικά τις υπηρεσίες υγείας και μάλιστα έχουμε πει ότι προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να μην πηγαίνει άσκοπα στα κέντρα αυτά υγείας, θα μπορεί είτε τηλεφωνικά να εξυπηρετείται, είτε να επαναλαμβάνει τις συνταγές σε επικοινωνία με τον γιατρό του και ηλεκτρονικά από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επειδή αναφέρεται ερώτηση μετακινήσεις προσωπικού, υπάρχουν ελάχιστες μετακινήσεις αυτή τη στιγμή από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια, στα νοσοκομεία. Υπάρχουν προσλήψεις και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και έχουμε πει ότι εφόσον χρειαστεί, είναι στο σχέδιό μας, ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου, οι γιατροί της πρωτοβάθμιας σαφώς και θα βοηθήσουν το δύσκολο έργο των νοσοκομείων στη διαχείριση της νόσου. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Χαραλαμπάκου για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Κύριε Τσιόδρα, πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται σε απλές κλίνες σε όλη τη χώρα? Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια στοιχεία ως προς τις ηλικίες τους και το ποσοστό αυτών με υποκείμενα νοσήματα? Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους και σε τι ποσοστό δείχνουν τα στοιχεία ότι μπορεί να επιδεινώνεται η κατάστασή τους και να χρειάζονται μεθ? Όπως και σε όλες τις χώρες του κόσμου, περίπου το 70% αυτών που νοσηλεύονται είναι ηλικίας μεταξύ 20 και 65 ετών. Αυτό συμβαίνει και στην πατρίδα μας. Έχουμε περίπου το 20 με 25% που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε απλούς θαλάμους. Οι υπόλοιποι έχουν πάρει εξτήριο ή περνάνε ήπια μορφή της νόσου. Βέβαια έχουμε και τους διασωληνωμένους, αυτούς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Ένας από τους λόγους που χτίζουμε και αυτή τη στιγμή συμπληρώνουμε τα κενά στο Μητρό ασθενών είναι και αυτός ακριβώς. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις που κάποιοι από αυτούς
εξελίχθηκαν άσχημα, όπως και θα περιμέναμε για αυτό τον ιό, και τα ποσοστά θνητότητας στη χώρα μας παραμένουν χαμηλά. Θα με επιτρέψετε να επανέλθω με περισσότερα δεδομένα σε αυτό σε επόμενη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ.